Μιλήσουμε με την πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, την κυρία Χρυσάνθη Παλάζη που είναι μαζί μας, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ζήτημα το οποίο έθεσε η κυρία Χαραλαμπίδου πριν από λίγο. Κυρία Παλάζη, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Λοιπόν, Κώστα. Τι γίνεται με το ζήτημα των Πείτε μου εισηγήσεων. Πρώτα, γιατί δεν έτυχε να ακούσω, με καλέσατε εσείς για να απαντήσω, ποια ήταν η τοποθέτηση της περιληπτικά της κυρίας Είπε η Χαραλαμπίδου, κυρία... για να καταλάβω Ναι. πού είναι το πρόβλημά της. Είπε η κυρία Χαραλαμπίδου ότι ζητούσε το προηγούμενο διάστημα τις εισηγήσεις των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΣ. Μάλιστα είπε ότι σήμερα τις δόθηκαν, εστάλησαν οι εισηγήσεις στην ίδια, μετακόπων και βασάνων. Και μάλιστα, είπε ότι της αναφέρατε ότι θα πρέπει να έρθει και ως θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΣ, έτσι ώστε να δίνονται οι εισηγήσεις στην ίδια. Καταρχάς, να σας απαντήσω λίγο και να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές σας τη διαδικασία που ακολουθείτε, η οποία είναι απόλυτο διαφανής, έτσι ώστε να μην μένουν εντυπώσεις, τις οποίες από ό,τι κατανοώ προσπαθείς σκοπίμως και τεχνιέντος να δημιουργήσει η κυρία Χαραλαμπίδου. Η ημερήσια διάταξη, τα θέματα δηλαδή κάθε διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΙΣ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΣ προς ενημέρωση όχι μόνο των δημοτικών συμβούλων, αλλά και οποιοδήποτε ατόμο ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τα θέματα που απασχολούν το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΙΣ. Αποστέλλονται φυσικά και με email τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Μόλις τελειώνει ένα διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή περίπου τρεις με τέσσερις μέρες μετά την πρόσκληση των μελών σε συνεδρίαση, ανεβαίνουν στη διάβγεια, όπως οφείλουμε, οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις και τα πρακτικά της συζήτησης του κάθε ενός θέματος. Άρα λοιπόν και το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή της συζήτησης ενός θέματος από αυτά που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, ανεβαίνει κατευθείαν στη διάβγεια και είναι στη διάθεση του καθενός και πολύ συχνά παρακολουθώ ότι και δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται και τα γνωστοποιούν αυτές τις αποφάσεις. Η κυρία Χαραλαμπίδου λοιπόν ζητάει αυτή τη στιγμή το ενδιάμεσο στάδιο. Ζητάει δηλαδή να έχει υπόψη της τις εισηγητικές εκθέσεις του Προέδρου ή της Προέδρου της κάθε μιας δημοτικής επιχείρησης πριν την τελική απόφαση. Εκείνο που δεν γνωρίζει η κυρία Χαραλαμπίδου και επιμένει σε αυτό είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο, γιατί πριν σας απαντήσω προκειμένου να είμαι ενήμερη για το τι συμβαίνει και να ενημερώσω και τους συναδέρφους μου στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο όπου φέρνω το θέμα της κυρίας Χαραλαμπίδου και το αίτημά της, είναι λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης να στέλνει τις εισηγητικές του εκθέσεις για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι μια εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει διοικητικά ζητήματα, θέματα προσωπικών που άπτονται των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, για κάποιους μπορεί να το ζητήσει κανείς αυτό, αν παραδείγματος χάρη το όνομά του αναφέρεται σε ένα από τα προσυζήτηση θέματα και έχει ένομο, όπως λέει ο νόμος, συμφέρον, δεν είναι υποχρεωμένη όμως η επιχείρηση, το προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που είναι η ΚΕΔΙΣ και το ΔΠΘ, να γνωστοποιήσει λοιπόν αυτές τις εισηγήσεις τη στιγμή που υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και πριν, κατά την πρόσκληση των θεμάτων και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα και το τελικό που είναι η αποφάσεις. Επιπλέον, εκτός λοιπόν από τα προσωπικά δεδομένα, ήθελα να γνωστοποιήσω και το ανέφερα στην κυρία Χαραλαμπίδου, με δική μου πρωτοβουλία της τηλεφώνησα και της είπα, κυρία Χαραλαμπίδου, αύριο θεωρώ πως η ΚΕΔΙΣ δεν είναι μια επιχείρηση στην οποία αποφασίζω και διατάζω και κάνω ό,τι θέλω. Όταν μου διατυπώνεται ένα αίτημα, οφείλω να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, αν μη τι άλλο, για να λειτουργεί δημοκρατικά ένα διοικητικό συμβούλιο. Θα τους ενημερώσω για το αίτημά σας, θα τους ενημερώσω για το τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο, θα τους ενημερώσω για την βούλησή μου, θα κάνουμε μια συζήτηση και θα καταλήξουμε σε μια απόφαση. Όμως, αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία, κύριε Κώτα, με την κυρία Χαραλαμπίδου, αυτό που παρέλειψε να σας αναφέρει, είναι ότι εξαπέλυσε μία μορφή ότι ο λόγος που δεν θέλω να το κάνω είναι γιατί έχω κάτι να κρύψω και να φουκουλώσω. Αυτό δεν μου το είπε. Εμένα μου είπε, δεν μου το ανέφερε αυτό. Το λέω λοιπόν εγώ. Αυτό που προκύπτει.
Εδώ δεν το είπε στον αέρα όμως. Αυτό ακριβώς τη ζήτησα και εγώ να τεκμηριώσει και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα ναι, που προκύπτει. Αυτό κυρία Παλάζη όμως δεν το ανέφερε στην επικοινωνία που είχαμε μαζί μας. Γιατί κυρία προφανώς δεν ήθελε να το αποκαλύψει. Αμέσως μετά λοιπόν από την τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό το είπε σε εσάς δηλαδή. Σε μένα. Και γιατί το αναφέρετε, ήταν μια προσωπική σας επικοινωνία. Τώρα γιατί μου το λέτε στον αέρα. Γιατί αυτό ακριβώς δείχνει την πρόθεση της κυρίας Χαραλαμπίδου, η οποία υποθέτει ότι έχοντας γνώση των εισηγητικών εκθέσεων θα στηρίξει αυτό για το οποίο μέθεται. Ναι, αλλά δεν είναι όμως καλό το ότι συζητάτε εσείς οι δύο στο τηλέφωνο να βγαίνει δημοσίως να λέγεται και δει από εσάς γιατί η ίδια δεν το ανέφερε. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή όμως δεν έχουμε να κλείσουμε. Θεωρείτε ότι είναι τίποτα, καλό αυτό τώρα, δηλαδή που σε έγινε. Καμία δημοτική επιχείρηση. Όχι, να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ. Είχατε τώρα, μια επικοινωνία προσωπική. Μου είπατε ναι, ότι σας είπε ότι θέλετε να κρύψετε κάτι. Αυτό στην τηλεφωνική επικοινωνία ζωντανά στο δελτίο δεν το ανέφερε και το βάζετε εσείς στο τραπέζι της συζήτησης, της κουβέντας. Το διατάφτα είναι. Είναι καλό αυτό. Το διατάφτη είναι ότι θέλοντας να αποδείξω έμπρακτα ότι δεν έχω να κρύψω τίποτα, παρόλο που η πρόθεσή μου ήταν να συζητήσω το θέμα αύριο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις απέστειλα τις διοικητικές εκθέσεις προκειμένου να τις αποδείξω και να τις ζητήσω να μου αποδείξει λοιπόν στη συνέχεια εμπράκτως αν η μορφή της ευσταθεί ή όχι. Δεν μπορεί λοιπόν να δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί αυτές οι εντυπώσεις ο νόμος καλύπτει την κυρία Χαραλαμπίδου που ζητά τις εισηγήσεις. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Γιατί αυτό που διέπει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου διαφέρει από αυτό που διέπει τη λειτουργία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα. Άλλο υπάρχει είναι το κομμάτι το νομικό, δεν μπορούμε να τις αρνηθούμε και άλλο είναι μια πολιτική απόφαση. Τότε γιατί επιμένει η κυρία Χαραλαμπίδου και ζητά τις εισηγήσεις. Γι' αυτό σας είπα, σας μετέφερα το περιεχόμενο της ιδιωτικής συνομιλίας. Γι' αυτό. Και επειδή ακριβώς δεν πρόκειται να ανοιχτώ κανέναν υπονοϊκό, κανέναν υπονοϊκό, γιατί αυτό για το οποίο με απείλησε χθες και έχω το email. Σας απείλησε. Με απείλησε ότι αν δεν προχωρήσω σε κοινό, δηλαδή, σε γνωστοποίησε, ναι, απείλησε εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα προχωρήσει στο να καταγγείλει αυτή τη συμπεριφορά την αποκεντρωμένη, γιατί κατά τη γνώμη της, και να το δημοσιοποιήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κατά τη γνώμη της παρακολύεται το έργο της. Μάλιστα. Το οποίο έργο της, μισό λεπτό, ναι, το οποίο έργο της θα πρέπει να βάζουμε λίγο τα πράγματα και στις διαστάσεις τους, στις πραγματικές. Η κυρία Χαραλαμπίδου αυτή τη στιγμή δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Δεν είναι επικεφαλής παράταξης. Είναι ανεξάρτητη παράταξη, δημοτική σύμβουλος. Σωστά. Άρα είναι λοιπόν στο Δημοτικό το Συμβούλιο. Έργο της είναι στο πλαίσιο του ρόλου της. Και ο ρόλος της δεν είναι επικεφαλής παράταξης. Αυτό διαφοροποιεί πολλές φορές το αίτημα ανάλογα από το πρόσωπο από το οποίο προέρχεται. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή δέχτηκα να απαντήσω στο τηλεφώνημα που έγινε από εσάς. Αυτό το μένα. Ανέφερα, ναι, ναι. Ναι. Ανέφερα, συγγνώμη λοιπόν, που σας διακόπτω λίγο γιατί δέχομαι και... πάντως αυτό το ισχυρίζεστε εσείς ότι... σας απείλησε και σας και φέρατε και στη δημοσιότητα τα όσα είπατε οι δυο σας μεταξύ σας, έτσι, την ιδιωτική επικοινωνία. Δεν εμείς φαντάζομαι ότι θα το αρνούνταν αυτό, η κυρία Χαραλαμπίδου. Εγώ σας είπα όμως δεν το ανέφερε στην επικοινωνία όταν, μας. Λοιπόν, στην επικοινωνία σημασία, μας. Κύριε Κώτα, ο τρόπος επίσης με τον οποίο... Ναι, αλλά ο τώρα τρόπος με τον οποίο είναι λάθος κάτι. Όμως, κυρία Παλάζη, το να βγαίνει live και στην κουβέντα την δημόσια και να αποκαλύπτεται το τι ακριβώς συζητήσατε οι δυο σας. Κοιτάξτε, μιλάμε για τη δημόσια σφαίρα. Δεν μιλάμε για τη διένεξη δύο γυναικών. Μιλάμε για τη δημόσια σφαίρα και το ρόλο δύο ανθρώπων που έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο και εγώ έχω μια θέση ευθύνης. Όταν λοιπόν εξαπολύονται τέτοιες αιχμές, δεν μπορώ να τις αποκρύψω. Και επιφυλάσσομαι, σας είπα, για κάθε νόμιμο δικαίωμα που προκύπτει το να δέχομαι τέτοιου είδους υπαινιγμούς, ούτε καν σαν υποψία. Πάντως ο ρόλος της κυρίας Χαραλαμπίδου και της κάθε κυρίας Χαραλαμπίδου που είναι στην αντιπολίτευση είναι να ελέγχει, έτσι. Σαφέστατα. Το αρνήθηκε κανείς αυτό. Τη δημοτική αρχή, τα διοικητικά συμβούλια κλπ. Ζούμε σε εποχές
που η τεχνολογία έχει δώσει τη δυνατότητα να είναι στο φως τα πάντα. Mm-hmm. Από το πώς διατυπώνονται τα θέματα μιας ημερήσιας διάταξης μέχρι το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, όλο το σκεπτικό και όλες τις τοποθετήσεις όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, πάντως, το να ισχυρίζεται λοιπόν ότι θα δημοσιοποιήσει και να απειλεί ότι θα απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη και θα δημοσιοποιήσει τη στάση μου στα μέσα ενημέρωσης, αν αυτό εσείς δεν το εκλαμβάνετε ως έμεση απειλή, εγώ με συγχωρείτε, το εκλαμβάνω εγώ έτσι. Εγώ πάλι θα σας το πω ότι στην κουβέντα που είχαμε τώρα στο Δελτίο δεν έκανε λόγο ούτε για απειλές, ούτε για τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα όσα συζητήσατε μεταξύ σας. Γιατί ζήτησε να παρέμβει και να μιλήσει για την ΚΕΔΙΣ, αφού τελικά αυτό που ήθελε το πήρε? Αυτό είναι μια πορεία. Γιατί αυτός ο κόσμος που μας ακούει, ξέρετε τι θα ρωτάει τώρα, τελικά τα πήρε αυτά που ήθελε η κυρία Χαραλαμπίδου? Φυσικά. Μάλιστα. Και τα πήρε, γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα. Για το ορθό της κουβέντας μας να πω, μου ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι από το μεσημέρι είχατε επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό μας σταθμό για να παρέμβετε, για να απαντήσετε στα όσα θα έγιναν, γιατί θα μου είπε, το προηγούμενο γιατί διάστημα. Γιατί μου είπε, ασχέτως με το τι με απαντάς, εγώ θα βγω και θα πω. Μάλιστα. Και φυσικά ζήτησα να έχω ίσο δικαίωμα λόγου. Είναι κακό αυτό? Δεν το έχετε, κυρία Παλάζη? Πάντα, πάντα. Γι' αυτό ακούμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Και ο καθένας έτσι πρέπει, και φυσικά ο κόσμος έτσι ορίζει η διοντολογία. Έχει... Ακριβώς. Ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει. Να το είστε... διατάφτα λοιπόν του παραπώνου της κυρίας Χαραλαμπίδου δεν υφίσταται, γιατί αυτό που ήθελε το πήρε. Σας όλα τα άλλα χαρακτηρίζουν αυτόν που τα διατύπωσε ως εχμές.